είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Τον έχω προαναγγείλει και φυσικά τον καλησπερίζουμε και τον ευχαριστούμε ακόμα μία φορά ιδιαίτερα για την τιμή που μας κάνει. Είναι κοντά μας ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, ο πρέσβης επιτιμή. Καλησπέρα σας κύριε πρέσβη. Καλησπέρα σας κυρία Πολίτου, σας και τους ακροατές σας. Πολύ χαίρομαι που είμαι για μια ακόμα φορά μαζί σας. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που συνομιλούμε κύριε Χρυσανθόπουλε, διότι ανοίγουμε τελείως διαφορετικά και πιο ανοιχτά πάντα τις συζητήσεις και διευρύνουμε τους ορίζοντές μας, και θέλω να πάμε και σε ειδήσεις οι οποίες δεν έχουν πολύ αναλυθεί, τουλάχιστον την τελευταία εβδομάδα, και αυτές οι ειδήσεις είναι δυνατές, είναι ανησυχητικές, από, εξαρτάται βέβαια από ποια οπτική τις δύο καθένας, αλλά αυτό που μας προβληματίζει είναι ότι δεν συζητώνται έτσι διεξόδικα στα μέσα ενημέρωσης και στα ελληνικά αλλά και του εξωτερικού. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με την τελευταία διάθεση, πρόθεση του κυρίου Μπορέλ, ο οποίος απέρχεται βέβαια από τη θέση του επικεφαλής των εξωτερικών υποθέσεων του υπάτου εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτά. Είχε πει όμως από τη Δευτέρα ότι πρέπει άμεσα, το αργότερο μέσα σε μία εβδομάδα, να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα έσοδα από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθηθεί η Ουκρανία. Αυτό μια που το είπε, μια που ξεχάστηκε κύριε Χρυσανθόπουλε, αλλά εσείς επειδή τα παρακολουθείτε εκ του σύνεγγης και είστε πρέσβης και μπορείτε και να αναλύσετε τα πράγματα σε βάθος, θέλω να μας βοηθήσετε και να μας πείτε τι σημαίνει αυτή η απόφαση και αυτή η επιτακτική ρίση του κυρίου Μπορέλ αμέσως να πάρουν την απόφαση να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα από τα ρωσικά παγωμένα κεφάλαια. Είναι ορθό πρώτο, είναι νομικό, είναι σύνομο? Θα έλεγα όχι. Και όπως είπα σε μια άλλη συνέντευξη που είχα δώσει αυτές τις μέρες, εάν ζούσαμε σε έναν πολιτισμένο κόσμο θα χρειαζόταν μια απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για να γίνει κάτι τέτοιο ή μια απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει. Αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι η απόφαση αυτή δεν πάρθηκε καθαρσκήν, διότι έχω μπροστά μου τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο λέει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή, τον υψηλό αντιπρόσωπο και το Συμβούλιο να προχωρήσουν τη δουλειά αφού εξετάζοντας ταυτόχρονα τα νομικά, τις νομικές και οι οικονομικές πτυχές, ναι, για να δώσουν περισσότερα χρήματα στην Ουκρανία. Πράγμα το οποίο αυτό σημαίνει ότι ο Ορμπάν το μπλόκαρε, ναι, διότι δεν δόθηκε διαφήμιση στις δράσεις του Ορμπάν. Αλλά αυτό που λέει εδώ είναι ότι δεν έχει πάρθει η απόφαση και καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο υψηλός αντιπρόσωπος και το Συμβούλιο να κοιτάξουν τις πτυχές, τις νομικές και τις οικονομικές για να προχωρήσει αυτό. Λοιπόν, το μπλοκάρισμα του Ορμπάν ήταν αποτελεσματικό κατά τη γνώμη μου, και να πάρουμε και να έχουμε υπόψη μας ότι την Προεδρία τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την αναλαμβάνει η Ουγγαρία μετά το Βέλγιο. Λοιπόν, οπότε ο Ορμπάν έδειξε το σθένος του εδώ πέρα, και ευτυχώς δηλαδή, διότι θα ήταν καταστρεπτικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση αν υιοθετεί το η απόφαση με την αντίδραση ενός, διότι ο Μπορέλ είχε κάνει και την εξής απαράδεικτη εξήγηση. Είχε πει ότι εφόσον η Ουγγαρία δεν συμμετέχει στις κυρώσεις αυτές, δεν μπορεί να τις μπλοκάρει. Το οποίο αυτό είναι μια σοφιστία, το οποίο δεν έχει κανένα νόημα. Ναι. Οπότε αυτό δεν έγινε, αλλά είναι μια πράξη που υπονομεύει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς επενδύσεις που τρίτες χώρες θα θέλουν να κάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη λήξη του πολέμου. Δηλαδή κανείς πια δεν εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δυτικές χώρες, οι οποίες ανά πάσα στιγμή μπορούν να παγώσουν τα χρήματα, να τα κλέψουν
Και ας μην ξεχάσουμε τι είχε γίνει και, και στην Βενεζουέλα, όπου είχαν, οι Άγγλοι είχαν πάρει και είχαν παγώσει το χρυσό της Βενεζουέλας που ήταν στη τράπεζα της Αγγλίας. Δεν γνωρίζω αν έχει ξεπαγώσει αυτό. Και επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες, όλες τις καταθέσεις που είχαν η Βενεζουέλα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλά αυτές είναι πράξεις παράνομες σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Δεν μπορούν να γίνονται έτσι τόσο απλά. Και βεβαίως η Βενεζουέλα κέρδισε κάτι χρήματα που είχε παγώσει η τράπεζα της Πορτογαλίας κατόπιν εντολών των Ηνωμένων Πολιτειών και το κέρδισε δικαστικά. Άρα, το προβάδισμα που είχε σε σχέση με τη Βρετανία, εφόσον έφυγε η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, αλλά και με την Αμερική, το προβάδισμα που είχε στην αξιοπιστία της Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διασφάλιση των των απαιτήσεων ή των οικονομικών πόρων, ναι, που αφήνονταν στα ταμεία της, τώρα αυτό το προβάδισμα το χάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το χάνει μακροχρόνια, ναι, γιατί χάνει την εμπιστοσύνη. Δηλαδή, ναι, τα κράτη BRICS δεν πρόκειται να κάνουν επενδύσεις πάρα πολύ μεγάλες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το φόβο αυτό. Ακόμα και να βρεθούν αυτά τα... Πρώτον, υπάρχει πιθανότητα, θα μου πει κάποιος, πάντα βρίσκονται παραθυράκια στον νόμο και κάπως μπορούν να το φέρουν και να το πουλήσουν αυτό οι Ευρωπαίοι, αλλά πάλι θα έχει τρωθεί η αξιοπιστία της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς αυτό. Ναι, και οι επενδυτές κοιτάνε και το χρόνο που θα χάσουν, δηλαδή έτσι και γίνει κάτι, ναι, και οι δικαστικοί αγώνες που πρέπει να γίνουν και όλα αυτά είναι έξοδα για αυτούς, οπότε θα προτιμήσουν να κάνουν μια επένδυση σε ένα χώρο πολύ λιγότερο επικίνδυνο. Κύριε Χρυσανθόπουλε, μένοντας λίγο στα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βγήκε στις Βρυξέλλες αυτός που λέμε ο λευκός καπνός. Και τα ονόματα που ήταν τα επικρατέστερα, εν τέλει αυτά θα είναι, θα παραμείνει για δεύτερη θητεία στην Προεδρία της Κομισιόν η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Έχουμε αλλαγή, ο επόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα είναι ο Πορτογάλος, ο Σοσιαλδημοκράτης ο Αντώνιο Κώστα, και θα έχουμε και την Κάγια Κάλλας, την Εστονή Πρωθυπουργό, που έρχεται από το κόμμα των Φιλελευθέρων. Για την επόμενη, στη θέση του Μπορέλ, είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Πώς κρίνετε τις επιλογές αυτές? Δεν είναι οριστικές ακόμα, διότι πρέπει να περάσουν από τη διαδικασία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι αυτοί οι καινούργοι θα περάσουν από μια εξέταση, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, από μια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τους εξετάζει αυτούς και μετά γίνεται ψηφοφορία. Τώρα, με την ειδική όμως πέρασα, με την ειδική πλειοψηφία. Απλά τώρα έχουμε το επόμενο. Όχι, μιλάμε για πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο Κοινοβούλιο, ναι. Τώρα όμως πέρασαν. Πέρασαν από το Συμβούλιο. Δεν έχουν περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κόψει πολλές φορές πολλούς υποψηφίους επιτρόπους για τον έναν ή για τον άλφα λόγο. Ναι. Λοιπόν, και επειδή μετά τις ευρωεκλογές έχει αλλάξει η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπάρχουν άλλα κόμματα που έχουν αποκτήσει άλλες δυνάμεις, μπορούμε να έχουμε εκπλήξεις όταν τα πρόσωπα αυτά για τα οποία αποφάσισε το Συμβούλιο παρουσιαστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δώσουν λόγο εκεί πέρα και να δούνε αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα τους εγκρίνει. 18 Ιουλίου είναι η επικρατέστερη πάντως ημερομηνία, για να ξέρουμε στα σίγουρα. Ναι. Οι 6 παίκτες που συνεδρίασαν από χθες πίσω από τις κλειστές κουίντες πρόκριναν αυτά το ονόματα. Είχαμε και την ενόχληση της Τζόρτζια Μελόνι, της Ιταλίδας Πρωθυπουργού. Θα το δούμε και αυτό, μένει παρά να το δούμε. Αν είναι αυτά τα ονόματα ωστόσο, να κάνουμε και αυτή την υπόθεση εργασίας, γιατί υπάρχουν πιθανότητες. Εσείς είστε αισιόδοξος? Όχι, δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα. Θα συνεχίσει η ίδια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καθοδηγείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι.
Κύριε Χρυσανθόπουλε, γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Βλέπουμε και μαθαίνουμε για πραξικοπήματα που ήταν να γίνουν εν τέλει δεν έγιναν στην Βολιβία. Σήμερα έχουμε εκλογές για τον νέο πρόεδρο του Ιράν. Ο κόσμος πάει να ψηφίσει. Έχουμε την ιστορία και τις φασαρίες στη Μέση Ανατολή με τις προειδοποιήσεις του Ισραήλ για χτύπημα στο Νότιο Λίβανο. Πριν από μερικές ημέρες είχαμε τις προειδοποιήσεις από τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, τον Ασράλα, προς την Κύπρο. Είχαμε την αντίδραση της και την απάντηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι εμείς είμαστε μέρος της λύσης, όχι μέρος της δυσκολίας και του πολέμου. Είχαμε απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Στήριξης προς την Κύπρο, είχαμε και τη δικιά μας στήριξη. Είχαμε μετά την τοποθέτηση του κυρίου Φιντάν, του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, με τα βέλη που έριξε και με τον τρόπο που το έθεσε ως προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Πώς βλέπετε λοιπόν τις εξελίξεις στη γειτονιά τη δικιά μας τώρα της Ανατολικής Μεσογείου με το διάδρομο αυτό, το νοητό που μας ενώνει με Ισραήλ, Παλαιστίνη. Και φυσικά πιο πέρα με Λίβανο και πιο κάτω βέβαια με μία μικρή παρένθεση το Ιράν. Ωραία, αρχίζω πρώτα απ' όλα από τις Βρυξέλλες, διότι διαβάζοντας τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου βλέπω για τη Ρωσία, ενώ για τη Ρωσία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι πάρα πολύ αυστηρό, καταδικαστικό. Αντιθέτως, για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν είδα καμία αναφορά της λέξης Ισραήλ. Είδαμε, εντάξει, καταδίκασαν τους θανάτους που γίνονται στην Γάζα, αλλά για τη λέξη Ισραήλ δεν υπήρχε. Λοιπόν, το οποίο δείχνει αυτό μια τάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι πολύ... Να κρατά μια επαμφωτερίζουσα στάση. Ακριβώς και μια ελαφρά υποστήριξη ως προς το Ισραήλ ακόμα. Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε στα δικά μας. Εγώ τώρα αυτή η ιστορία με την Κύπρο και την Εσμολάχ και την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μένα είναι, το έχω πει κι αλλού, είναι λίγο αστεία. Λοιπόν, μιλάμε όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει ότι εμείς ότι η Κύπρος είναι κράτος μέλος και τα σύνορά μας τελειώνουν εκεί και θα τη βοηθήσουμε κτλ. Ξεχνάμε όλοι ότι η Κύπρος είναι ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό κατοχή, υπό τουρκική κατοχή. Λοιπόν, τώρα το να λέμε ότι η επίθεση από την, ότι απειλούμαστε από την Εσμολάχ και τα λοιπά τη στιγμή που το 1 τέταρτο της Κύπρου βρίσκεται υπό κατοχή είναι κάπως αστείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πει τίποτα για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό. Αλλά έγινε και κάτι άλλο το οποίο δεν το αναφέρεται. Ήταν οι δηλώσεις του Βαξελή, ο οποίος είπε ότι το όνειρό μου είναι να αποκτήσουμε την Θεσσαλονίκη, τα νησιά του Αιγαίου και τα λοιπά και αυτά. Και αντί το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να βγει και να καταδικάσει αυτές τις δηλώσεις, τον δικαιολογεί. Βγήκε μια ανακοίνωση που λένε διπλωματική κύκλη του Υπουργείου Εξωτερικών, λένε ότι αυτό οφείλεται σε εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Βαξελή μέσα στο κόμμα του. Τι μας ενδιαφέρει εμάς εάν ο Βαξελή έχει εσωτερικά προβλήματα? Ο Βαξελή είναι συγκυβερνών κόμμα είναι στη Τουρκία. Είναι μέρος της κυβέρνησης, μέρος και του βαθέως κράτους. Και η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε αμέσως να είχε αντιδράσει και να τον είχε κατακεραυνώσει. Όχι να προσπαθεί να τον δικαιολογήσει. Διότι έτσι που πάμε, κάποια στιγμή θα εισβάλλει η Τουρκία στην Ελλάδα λέγοντας ότι έχει εσωτερικά προβλήματα. Μα είναι δυνατόν? Εκεί χρειαζόταν μια πολύ έντονη αντίδραση στο θέμα αυτό. Στις απαντήσεις μας δεν έχουμε τα ρεφλέξ μας, τα αντανακλαστικά είναι λίγο περίεργα, αφού και τώρα με καθυστέρηση 2 ή 3 ημερών απάντησε κάπως ο κύριος Γεραπετρίτης, γιατί τον προσέβαλε
ευθέως ο Πρωθυπουργός, για να φανταστείτε τώρα των Σκοπίων, που λέει δεν ναι. έχει ιδέα, δεν μπορεί να, ή δεν καταλαβαίνει τι λέει η Συμφωνία των Πρεσπών, και μετά από τρεις ημέρες θυμήθηκε ο κύριος Γεραπετρίτης. Έχουμε λίγο αργά αντανακλαστικά, κύριε Χρυσανθόπουλε. Σας διέκοψα, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Όχι, τα αντανακλαστικά πρέπει να υπάρχουν πριν γίνει η πράξη. Πριν γίνει, βέβαια. Όχι αφού γίνει. Και το λέω αυτό διότι επίσης πλησιάζουμε τα 50 χρόνια της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο και βεβαίως θα πάνε οι δύο πρωθυπουργοί, μάλλον ο πρόεδρος ο Τούρκος θα πάει για τους δικούς τους λόγους τα κατεχόμενα. Ευτυχώς πάει και ο Έλληνας πρωθυπουργός, το λέω ευτυχώς, διότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ Έλληνας πρωθυπουργός να πάει να παρευρεθεί στις τελετές μνήμης για την εισβολή. Λοιπόν, θα γίνει αυτό και βεβαίως εκεί θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν αποκλείεται να ανακοινώσει το Αζερβαϊτζάν ότι αναγνωρίζει το ψευδοκράτος. Λοιπόν, έχω πει εγώ και άλλοι πολλοί εδώ και 3-4 χρόνια πώς πρέπει από τότε να αντιδράσει η Ελλάδα για να αποφύγει τέτοιες αναγνωρίσεις. Δεν έγινε τίποτα. Ελπίζω να μην γίνει. Ελπίζω να κάνω ένα μεγάλο λάθος. Το εύχομαι αυτό. Αλλά έχω ακούσει διάφορα από την τουρκική πλευρά ότι κάτι ετοιμάζουν στα πλαίσια αυτά. Το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο δεχόταν το ψευδοκράτος σε ρόλο παρατηρητού, να πούμε, για τον κόσμο, αλλά αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό και ανοίγει ο ασκός του αιώλου με αυτόν τον τρόπο. Και επειδή λέγαμε προηγουμένως για την επαμφωτερίζουσα στάση της Ευρώπης σε σχέση με την Ρωσία και σε σχέση με το Ισραήλ, και εμείς κρατάμε τέτοια, κύριε Πρέσβη, και σε σχέση με την Κύπρο, διότι αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, γιατί η ιστορία είναι ο μεγάλος κριτής και οι επόμενες γενιές, η Κύπρος είναι υποκατοχή. Τον επικισμό τον έχουν κάνει οι Τούρκοι και φυσικά ο κατοχικός στρατός. Κατοχική δύναμη όμως, πρέπει να τα λέμε αυτά, είναι και το Ισραήλ, και αυτή τη στιγμή είναι σαν να παίρνουμε το μέρος της Τουρκίας με αυτό που κάνουμε, με τη στάση μας στη Μέση Ανατολή, ή κάνοντας ότι δεν καταλαβαίνουμε και τι γίνεται με την πλευρά της Παλαιστίνης. Εμείς θα μπορούσαμε να είχαμε προχωρήσει και να είχαμε κάνει αυτό που έκανε η Ισπανία και η Ιρλανδία που αναγνώρισαν την Παλαιστίνη. Ναι. Θα μπορούσαμε, το είχαμε κάνει και ας φώναζε το Ισραήλ λιγάκι και τα λοιπά, αλλά ήταν μια σωστή κίνηση. Η Ισπανία τι έπαθε, τίποτα. Η Ιρλανδία τι έπαθε, τίποτα. Ναι. Ίσως και η Δανία, μου φαίνεται. Αλλά η Αρμενία που ανεγνώρισε την Παλαιστίνη χάλασε το κόσμο, το Ισραήλ με την Αρμενία. Βεβαίως η Αρμενία την εκδικήθηκε το Ισραήλ, διότι στο πόλεμο του Καραμπάχ το Ισραήλ βοήθησε πάρα πολύ το Αζερβαϊτζάν, και όπως εξήγησε το Ισραήλ, βοήθησε το Αζερβαϊτζάν επειδή φοβόταν το Ιράν, με το οποίο συνορεύει το Αζερβαϊτζάν, αλλά και η Αρμενία συνορεύει με το Ιράν. Είναι ένας διάδρομος κάπου 100-200 χιλιόμετρα. Και η Ρωσία λίγο την εγκατέλειψε, ή τουλάχιστον δεν έβλεπε την Αρμενία σε ό,τι αφορά. Ναι. Είναι ο διάδρομος του Νταγκεστάν, αν το λέω σωστά. Όχι, αυτός είναι άλλος. Είναι από κάτω? Είναι από κάτω τα χερσαία σύνορα Αρμενίας και Ιράν. Ας αφήσουμε το όνομα, εφόσον και εμένα αυτή τη στιγμή δεν ενθυμούμε και θα κάνω δεύτερο λάθος, οπότε το προσπαθώ να το ψάξω όμως, κύριε Πρέσβη. Μιλώντας για αυτά, θέλω να πάμε λίγο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και να τα ενώσουμε όλα. Γιατί όλες οι τελείες, οι κουκίδες ενώνονται με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Και υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος υποτίθεται ότι μεριμνά, είτε για την επιβολή της διεθνούς τάξης με τον τρόπο των αποφάσεων ή της διευκόλυνσης σε περίπτωση εμπόλεμης ζώνης. Έχουμε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και ανακοινώνεται ξαφνικά, δεν ξέρω, πάντως ο ίδιος επικαλέστηκε λόγους υγείας ότι παρετείται, ότι αποχωρεί σήμερα
ο επικεφαλής του Γραφείου των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος είναι Βρετανός σε καταγωγή, πρώην διπλωμάτης, ο κύριος Γκρίφιθς, ο οποίος για το ιστορικό βοήθησε να γίνει η Συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτηρά μεταξύ Ουκρανίας-Ρωσίας. Μάλιστα. Και ο κύριος Γκρίφιθς έχει πολλές φορές τοποθετηθεί με έκδηλη την ανησυχία του για το τι συμβαίνει στη Γάζα. Και τώρα ο ίδιος φεύγει και λέει, θα διορίσω προσωρινώς μια αναπληρώτρια, την κυρία Μζούγια, η οποία θα εκτελέσει χρέη επικεφαλής. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένοι δημοσιολογούντες, γιατί είναι τώρα η είδηση, είναι φρέσκα κουλούρια που λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, που λένε πώς είναι δυνατόν να φύγει και να μην ορίσει έναν μόνιμο αντικαταστάτη του ή αυτός ή μετά κανονικά τα 5 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι λογικό να έχουμε έναν προσωρινό αντικαταστάτη? Ναι, είναι, διότι σύμφωνα με τις παραδόσεις και τις πρακτικές των Ηνωμένων Εθνών, για να οριστεί κάποιος μόνιμος χρειάζεται μια συνένεση των εμπλεκομένων μερών και ίσως και των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Γι' αυτό δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά χρειάζεται μια διαβούλευση να προηγηθεί, να επιτευχθεί μια συμφωνία και μετά γίνεται ο διορισμός, ο οριστικός. Δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν μπορεί να γίνει. Όχι. Οπότε θα έχουμε να περιμένουμε κάποιες εξελίξεις όσον αφορά τον επόμενο που θα αναλάβει επικεφαλής στις ανθρωπιστικές υποθέσεις, γιατί είναι οι δύο μεγάλες πληγές. Είναι μία η Μέση Ανατολή που μας απασχολεί, αλλά και φυσικά η σύραξη πολεμική στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας. Κύριε Πρέσβη, θέλω να ξαναγυρίσουμε λίγο στην Ευρώπη. Συμμετείχατε με το συνδυασμό σας, συμμετέχω για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο. Πώς αισθάνεστε για το αποτέλεσμα των εκλογών, των ευρωεκλογών, όσον αφορά το δικό σας το συνδυασμό, γιατί μια μεγάλη ομάδα καταξιωμένων ανθρώπων από τον Μάρτιο είχατε βγάλει τη δικιά σας κοινή διακήρυξη για την εθνική κυριαρχία και μετά, από ένα μήνα πριν από τις ευρωεκλογές, ουσιαστικά αποφασίσατε να κατέλθετε στις ευρωεκλογές. Είστε ευχαριστημένος, η ομάδα, όλοι οι συμμετέχοντες, είστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα? Εγώ προσωπικά ήλπιζα να είχαμε ένα μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά συζητώντας με γνωστούς και φίλους, είμαι τελικά ευχαριστημένος, διότι πήραμε 30.650 ψήφους μετά από μια προσπάθεια ενός μηνός και είμαστε 14η από τους 32 από τα 32 κόμματα που κατέβηκαν. Λοιπόν, είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα αυτό και εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Ήδη βγάλαμε μια ανακοίνωση για την αποφυλάκηση του Ασάζ και θα προχωρήσουμε να παίρνουμε θέσεις στα διάφορα θέματα τα οποία προκύπτουν στην εσωτερική πολιτική και είμαστε τώρα σε μια φάση που οργανωνόμαστε. Οργανώνεστε. Είναι πάντως σημαντικό και το λέτε, γιατί πρέπει να κοιτάμε και τη στατιστική και τον αριθμό των συνδυασμών που κατεβαίνουν και φυσικά το χρονικό περιθώριο που έχει ο καθένας για να προετοιμαστεί ή να μπορέσει να μιλήσει για το όραμά του. Είχατε μόλις ένα μήνα και από τους 32 συνδυασμούς βγήκατε 14η. Επειδή μιλήσατε τώρα και είπατε για την αποφυλάκηση του Ασάνς, εδώ ποιος έκανε πίσω? Η Αμερική έκανε πίσω. Παρά την ομολογία ενοχής του Ασάνς. Ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος μετά από 7 χρόνια, κάνοντας μια μικρή, είπε ότι είμαι εντάξει, δέχομαι την κατηγορία του κατασκόπου, έκλεισε ιστορία, αφέθηκε και μπορεί ο άνθρωπος να κάνει μια κανονική ζωή μετά από αυτή την ταλαιπωρία που υπέστη. Και βεβαίως αυτό που ήταν ενδιαφέρον ήταν
οι υποστηρικτές τους, οι οποίοι λέγανε ότι η μεγάλη δυσκολία για να πιάσουμε όλους τους δημοσιογράφους του κόσμου να τον υποστηρίξουν, ήταν ότι έπρεπε να πείσουμε τους δημοσιογράφους ότι ήταν δημοσιογράφος και όχι whistleblower, που λένε στα αγγλικά, ναι. Όχι καταδότης, ναι. Να το μεταφράσουμε έτσι, ναι. Και στο τέλος, αφού πίστηκαν ότι ήταν δημοσιογράφος, τότε βγήκαν τα διεθνή δημοσιογραφικά μέσα και τον υποστήριξαν κανονικά. Και βοήθησε αυτό πάρα πολύ, είπανε. Απλά το σκέφτομαι για τα νεότερα παιδιά που έχουν το όραμα και σκέφτονται με ιδανικά και πάνε με το σταυρό στο χέρι, είπε. Και εδώ, ενώ έκανε τη δουλειά του, βρέθηκε να ομολογήσει την ενοχή του. Αυτό είναι, ας πούμε, από την άλλη πλευρά, μα το δεις, και λίγο κάπως μπορεί να σε πιάσει μία μελαγχολία για το μέλλον. Αλλά παρόλα αυτά, ο άνθρωπος, να πούμε τώρα την αλήθεια, αφέθηκε ελεύθερος, γιατί ήταν σε ένα κελί 2x2 επί πόσα χρόνια, κύριε Χρυσάνθο. Ήταν 1901 μέρες. Είναι πολλές. Επειδή πάρα μιλάμε πολλές. Τώρα για τον Ασάνς και είπαμε ότι αποφυλακίστηκε, θέλω λίγο να σας ρωτήσω, υπάρχει εμπλοκή με την ορκομοσία του Φρέντι Μπελέρη? Αυτό θα το δούμε. Κανονικά θα πρέπει να τον αφήσουν να πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ορκιστεί. Ναι. Δεν πρόκειται να το κάνουν. Τώρα θα πρέπει εκεί να βρεθεί κάποια λύση ad hoc, δηλαδή να ορκιστεί στο κελί του. Να έρθει κάποιος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να τον ορκίσει μέσα στη φυλακή. Το πράγμα το οποίο θα είναι και ξεφτυλισμός για την Αλβανία. Αλλά μου φαίνεται τα τύρανα δεν ενδιαφέρονται γι' αυτό. Ναι. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Έχει δρόμο, έχει πολύ δρόμο πάντως η υπόθεση, ναι. Η υπόθεση Μπελέρη. Μετά και την τελευταία απόφαση για τα 2 χρόνια της προφυλάκησης. Ναι, ναι. Τώρα, ως προς το θέμα της Ουκρανίας και τις σχέσεις ΗΠΑ και Ρωσίας, πρέπει να υπογραμμίσουμε ένα καλό νέο. Και αυτό το καλό νέο είναι ότι μετά την επίθεση που κάνανε οι Ουκρανοί στη Σεβαστούπολη, χρησιμοποιώντας αμερικανικούς πυράβλους τελευταίας τεχνολογίας, έγινε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των Υπουργών Άμυνας Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θυμάμαι ποιος πήρε ποιον τηλέφωνο, αλλά μιλήσανε για πρώτη φορά μετά από 2 ή 3 χρόνια. Και αυτό είναι, εγώ το θεωρώ θετικό, διότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε καμία επαφή της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα. Ενώ όταν έγινε η κρίση της Κούβας το 1962, ναι. η διπλωματική διάβλη ήταν συνεχώς ανοιχτή μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. Σε αυτή την περίπτωση την τωρινή με την Ουκρανία κλείσανε. Και για πρώτη φορά ανοίξανε πριν από 10 μέρες, μου φαίνεται, που έγινε αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία. Και φαντάζομαι ότι συμφωνήσανε, ελπίζω, ότι δεν χρειάζεται να ανατιναχθούμε στον αέρα. Αυτό είναι το ευκταίο, κύριε Χρυσανθόπουλε. Έχει ενδιαφέρον όμως η εποχή που ζούμε για εμάς τους δημοσιογράφους και για όλα. Τουλάχιστον λέω δεν βαριόμαστε. Από την άλλη όμως ανησυχούμε τόσο πολύ, γιατί παίρνουν άσχημη τροπή τα περισσότερα πράγματα. Είχαμε τώρα, γιατί περιμένουμε και τι θα γίνει με τις αμερικανικές εκλογές. Είδαμε και το χθεσινό debate. Δεν έχουν τελειώσει βέβαια. Θα έχουμε κι άλλο αργότερα, νομίζω το Σεπτέμβριο, του κυρίου Biden και του κυρίου Τραμπ, όπου έχασε κατά κράτος ο κύριος Biden. Ναι, και αν παραμείνει ο κύριος Biden. Και αν παραμείνει. Διότι αρχίζουν τώρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες κοιτάζουν για κάποιον, ναι. Να τον αντικαταστήσουν, διότι καταλάβανε ότι δεν σε θέση να κάνει δεύτερη θητεία σαν πρόεδρος. Και το οποίο βεβαίως φάνηκε και αυτό από τις διαλείψεις που είχε στη διάρκεια των απαντήσεων που έδινε. Το γεγονός ότι από την Γερμανία ακούστηκε αντικαταστήστε τον, είναι σωστό, δεν είναι μια παρέμβαση όμως? Ομή, θέλω να πω για τα πράγματα τα αμερικανικά, να παρέμβει από το υπέξ της Γερμανίας ένας εκ των αντιπροσώπων. Δεν είναι λίγο άκομψο?
Είναι άκομψο, αλλά έτσι που έχουν γίνει τα πράγματα στη σημερινή εποχή, όλοι επεμβαίνουν παντού, ναι. Όλοι λένε, όλοι ναι. Είναι άκομψοι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Κύριε Λεωνίδα Χρυσανθόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Και εγώ. Για την παρουσία σας. Και πάντοτε στη διάθεσή σας είμαι για οτιδήποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ με τιμάτε ιδιαίτερο. Σας εύχομαι καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ, να ξέρετε, Θεσσαλονίκη έχει συννεφιά και βρέχει ασταμάτητα τώρα από το μεσημέρι και έπειτα. Α, λίγο δρόσησε. Λίγο δρόσησε. Τι ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Εντάξει. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ σας και εύχομαι. Σε εσάς, και σε εσάς. Και καλό μήνα από τη Δευτέρα. Καλό Ιούλιο να έχουμε. Ναι, σωστά. Σας χαιρετώ. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας.